Πάμε και πάλι στον χώρο της υγείας. Θα συνομιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο του ΓΕΣ με τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου, το διοικητή του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Να δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση με την πανδημία του κορονοϊού στο Ποδοσάκιο τις τελευταίες ημέρες. Αν συνεχίζεται η ασφιχτική πίεση και αν βλέπετε με τα μέχρι τώρα έτσι στοιχεία να δούμε τις επόμενες μέρες τουλάχιστον να μειώνονται τα κρούσματα, κύριε διοικητά. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο δέχεται μια σχετική πίεση, όπως και ευρύτερα και τα δύο νοσοκομεία στην ΠΕ Κοζάνης. Όμως δείχνει να είναι διαχειρίσιμο, διότι έχουμε καταφέρει, πέραν από το ότι έχει νοσηλευτεί πάρα πολλοί κόσμος, και μην ξεχνάτε ότι το νοσοκομείο νοσηλεύει εδώ και 14 μήνες συνεχώς για περιστατικά COVID. Από Μάρτιο του 20, ναι. Από τον Μάρτιο του 20, έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση από την πλευρά της δικιάς μας υγειονομικής μονάδας. Έχουμε καταφέρει οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται να είναι λιγότεροι πλέον από 40. Μάλιστα. Έχουμε δώσει αρκετά εξτήρια και είναι πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα αυτό, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 17 τον αριθμό το τελευταίο διήμερο. Μάλιστα. Άρα αρκετοί. Υπάρχουν και κλίνες κενές για τυχόν νοσηλείας με κορονοϊό. Εκεί που έχουμε πρόβλημα και είναι και αυτό διαχειρίσιμο όμως με τις σχετικές διακομιδές που γίνονται σε άλλες ΜΕΘ, είναι η ΜΕΘ μας η οποία είναι κατηλημένη πλέον στο 100%. Μάλιστα. Άρα δηλαδή κάποιος που νοσηλεύεται στο Ποδοσάκιο πλέον νοσηλεύεται σε μια απλή κλινική μέσα και όχι στη ΜΕΘ. Και αν χρειαστεί να διασωληνωθεί θα πρέπει να πάει σε κάποια άλλη ΜΕΘ. Αυτή τη στιγμή ναι. Μάλιστα. Είναι μια πραγματικότητα. Η κλινική εικόνα των ασθενών είναι καλή, κύριε διοικητά? Δηλαδή βλέπετε ότι επειδή είπατε 17 εξιτήρια αρχίσουν να βγαίνει ο κόσμος πλέον να μην από το νοσοκομείο, είναι καλή εικόνα των ασθενών? Κοιτάξτε, δύο πράγματα έχω να σας επισημάνω. Το ένα είναι ότι ο μέσος όρος νοσηλείας των ασθενών είναι πολύ μικρότερος σε σύγκριση με το δεύτερο και με το τρίτο κύμα, και το πρώτο κύμα. Κυμαίνεται από την ηλικία των 50 έως 70 ετών. Μάλιστα. Οι μεγαλύτερες ηλικίες και λόγω του εμβολιασμού που έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς στην περιοχή μας από τον Ιανουάριο, φαίνεται ότι έχουν θωρακιστεί και δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Και συνεχίζονται εντατικά οι εμβολιασμοί. Από εκεί και πέρα και ο μέσος όρος των ημερών νοσηλείας έχει ελαττωθεί. Έχουμε φτάσει να είναι περίπου 7 ημέρες, διότι και τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούν οι γιατροί μας, δεν είμαι γιατρός βέβαια, ναι, αλλά και την συνεργασία την οποία έχουμε μέσω της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας με τριτοβάθμια νοσοκομεία και οι γιατροί μας συμβουλεύονται και λοιμοξιολόγους. Εμείς συγκεκριμένα συνεργαζόμαστε με τον Παπαγεωργίου, όπου πλέον εκεί που ήταν μία εβδομάδα η συνεργασία είναι σε καθημερινή βάση και συζητιούνται τα περιστατικά, δίνονται και οι ανάλογες οδηγίες, ότι όχι ότι οι γιατροί μας εδώ δεν τα έχουν καταφέρει περίφημα, ίσα-ίσα και τους ευχαριστούμε, μια και ήθελα να πω ότι προχθές είχαμε και την Παγκόσμια ημέρα υγείας, τα έχουν καταφέρει περίφημα ειδικά οι παθολόγοι μας οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή και βέβαια συνεπικουρούν και οι υπόλοιπες ειδικότητες του νοσοκομείου, ώστε να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι. Ωραία. Τώρα, επειδή επισκέφτηκε το νοσοκομείο ο Υπουργός, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κ. Σκοντοζαμάνης, τις προηγούμενες ημέρες, μαζί με στελέχη του Υπουργείου και τον κ. Μπογιατζίδη. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα που του θέσατε, κύριε Παπασωτηρίου, γιατί αλλιώς είναι να μιλάτε σε μια τηλεδιάσκεψη, να είστε εσείς στην Αθήνα, και αλλιώς να έρχεται ο ίδιος ο αναπληρωτής Υπουργός και να βλέπει τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τη διοίκηση. Και είναι καυτά θέματα που θέλετε να λυθούν τις επόμενες ημέρες. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Για μας ήταν αποτελεί τιμή το ότι μας επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Κοτσιόπουλο, μαζί με τον διοικητή μας της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Μπογιατζίδη. Συμμετείχε στην σύσκεψη αυτή και ο κύριος Παπαευσταθίου, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒΕ και ΠΗ, αλλά και η κυρία Τζίνα Λεπτοκαρίδου, η οποία είναι συντονίστρια του ΕΚΑΒΕ και ΠΗ και γιατρός για την Βόρεια Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, έγινε μια σύσκεψη εδώ στο νοσοκομείο και με τα στελέχη του νοσοκομείου και με τους γιατρούς μας στο αμφιθέατρο. Συνάντησε τους εργαζόμενους, τους άκουσε.
αντιλήφθηκε πάρα πολύ καλά ότι η υγειονομική μας μονάδα μέχρι και σήμερα που συζητάμε έχει καταφέρει πράγματα για ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο, τα οποία θα μπορούσε να τα ζηλέψει και ένα τριτοβάθμιο, τολμώ να πω. Mm-hmm. Σε, πάντοτε βέβαια σε συνεργασία με το Υπουργείο και με την υποστήριξη της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, αλλά και με τα όμορα νοσοκομεία και τις διοικήσεις αυτών, και φυσικά με τη συνεργασία των γιατρών μας. Εμείς ως διοίκηση καταθέσαμε σχετικό υπόμνημα στον Υπουργό μας, τα οποία είναι προβλήματα τα οποία διαχρονικά απασχολούν το Ποδοσάκιο, και το πιο βασικό απ' όλα είναι η υποστελέχωση κάποιων τμήματων με γιατρούς κυρίως, διότι στο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δεν σας το κρύβω, ότι το τελευταίο 14μηνο έχουμε ενισχυθεί και έχουμε φτάσει τις 99 προσλήψεις, είτε με επικουρικό είτε μόνιμο προσωπικό, όπως και 8 μόνιμους γιατρούς. Άρα δηλαδή ζητήσατε ενίσχυση σε γιατρούς. Στόχος του καλού το καλύτερο. Ζητήσαμε γιατρούς, ζητήσαμε και πήραμε και δέσμευση δημόσια προς εσάς, αλλά και προς το προσωπικό εδώ, ότι η μονάδα τεχνητού νεφρού που έχουμε στο νοσοκομείο μας είναι πρότυπο και είναι από τις καλύτερες στην κεντροδυτική Μακεδονία. Νοσηλεύει και εξυπηρετεί πάνω από 100 αιμοκαθαρόμενους. Η δέσμευση ήταν ότι θα εξεταστεί το ζήτημα αυτό, ώστε να μπορεί να δίνει ειδικότητα πλέον νεφρολόγου το νοσοκομείο μας και να αυξηθούν και οι θέσεις των ειδικευωμένων. Ωραία. Όπως ζητάμε να αυξηθούν και οι θέσεις των ειδικευωμένων και στο παθολογικό μας τμήμα. Άρα είστε ικανοποιημένος από αυτά που είπατε, αλλά και από τις δεσμεύσεις που πήρατε από τη διοίκηση. Γιατί εσείς τα ζητήσατε, αλλά είδατε ότι υπάρχουν και βίκο αότα ότι θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, κύριε Βακρατσά, και το βιώνουμε καθημερινά, γιατί δεν σας το κρύβω, ότι για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό γίνεται με μια συλλογική προσπάθεια. Μάλιστα. Και τι εννοώ, ξεκινάμε από την τρίτη υγειονομική περιφέρεια, η οποία έχει σταθεί δίπλα μας, και φυσικά και με τα υπόλοιπα υπηρεσιακά στελέχη, το ΕΚΑΒΕ και ΠΗ, αλλά και τους εργαζόμενούς μας, στους οποίους οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια για όλα όσα έχουν κάνει. Μάλιστα. Και να έρθω λίγο και στους εμβολιασμούς τώρα, να κλείσουμε με το θέμα των εμβολιασμών. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε όσον αφορά τους εμβολιασμούς στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο, και αν υπάρχει και σκέψη, δεν ξέρω τώρα, ρωτήθηκε και ο κύριος Μπογιατζίδης, ο διοικητής της, είπε γιατί δεν γίνονται, εφόσον είμαστε σε έναν πόλεμο, εμβολιασμοί και την Κυριακή δηλαδή, να προχωρήσει σιγά σιγά η διαδικασία. Κοιτάξτε, το νοσοκομείο μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και σας είπα στην αρχή της συζήτησης, έχει ξεκινήσει να εμβολιάζει από τις αρχές του Ιανουαρίου και συγκεκριμένα από τις 4 Ιανουαρίου και μετά, με πρώτους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό και λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου. Μέχρι σήμερα αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να λειτουργεί, και είναι η κατά κοινή ομολογία και των ίδιων των πολιτών, να λειτουργεί άψογα η εμβολιαστική ομάδα υπό τον κύριο Κεφωνίδη και τους υπόλοιπους γιατρούς μας. Δεν έχει καθεί καμία δόση. Ξεπερνάμε κατά μέσο όρο τους 100 εμβολιαζόμενους την ημέρα, και αυτό γίνεται 6 μέρες την εβδομάδα, εκτός από αν τύχει να υπάρχει κάποια αργία. Όσον αφορά αυτό που αναφέρατε για να μπορούν να εμβολιάζονται 7 μέρες, ήδη έχει πάρθει σχετική πρωτοβουλία από το ίδιο το Υπουργείο. Θα επέλθει και σχετική νομοθετική ρύθμιση, ώστε θα προχωρήσουμε να εμβολιάζουμε όλες τις ημέρες, για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τον κόσμο και να δούμε φως στο τούνελ και να αποκτήσουμε την ελευθερία μας και να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα που γνωρίζαμε. Και τώρα που ανήκει ο καιρός και όλας και ο κόσμος θέλει να βγει έξω, να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση και την ενημέρωση, να έχουμε θετικά και να πάνε όλα καλά. Και να πάνε όλα καλά, κύριε. Να επιτρέψετε μόνο μία μικρή παρένθεση. Mm-hmm. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Υπουργός μας έγινε δέκτης και κάποιων όχι παραπώνων, απαιτήσεων και, από εργαζόμενους από προγράμματα του ΟΑΕΔ, τους άκουσε και δεσμεύτηκε ότι θα είναι αρρωγός στο να βρεθεί λύση να κρατήσουμε τους εργαζόμενους αυτούς στις υγειονομικές μονάδες. Και γιατί τους έχει ανάγκη. Ναι, γιατί τους έχει ανάγκη το νοσοκομείο. Τους έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να λειτουργήσει καλύτερα. Αντιλαμβάνεστε, όπως είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, 4.000 εργαζόμενοι ξαφνικά να σταματήσουν να παρέχουν την εργασία τους.
πόσα προβλήματα θα δημιουργηθούν σε όλες τις υγειονομικές μονάδες της χώρας. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, κύριε Διοικητά. Και εγώ καλό σας κουράγιο σε όλους στο νοσοκομείο. Να είστε καλή καλά. Καλή δύναμη σε όλους μας. Να είστε καλά. Γεια σας.